την καράμπα να διαβόγιο. Ό,τι λέω για τις ράτσες τα αποδεικνύω, έτσι. Μην σας κοροϊδεύουν στα DVD και οι καλαμαράδες στα περιοδικά. Εντάξει είναι αυτό. Εις τρία εναντίον πορτελέ. Δύο σκυλιά με διαφορετική διαβάθμιση μορφολογική. Δύο σκυλιά τελείως διαφορετικά στο εργασιακό πρότυπο. Το πορσελέν καλύτερες μύτες, το ίστριας σπιρτάδα. Αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Όταν το πορσελέν πυρώσει, είναι το δοστροστήρας. Το ίστριας θέλει βοήθεια στα φάλτσα. Άπαξ και πάει σωστά. Θέλω να μυρίσει και την καράτζα εκεί. Κοίτα. Μη όμως δεν έχει βγάλει ακόμα, την περιμένω. Το κρατήσω λίγο πιο εκεί για να... Εδώ θα έχει την τάση να το λυπώ και στους λάγους. Πού τώρα, θα πάνε να φωνάξει. Πού τώρα. Λες και το έχεις κόψει τη γλώσσα είναι. Να λυσάξει, πούντος. Να το σου σκύλος. Τώρα δεν θα βάλω. Πούντος, πούντος, πούντος. Κοίτα το, κοίτα το, κοίτα το. Πούντο. Τα αμάξια ούτε σκυλιά τον οχλούν τίποτα. Εδώ, λαγός και μόνο λαγός. Εκεί. Εκεί να γανιάξει. Κοίτα, κοίτα, με τον κόλο του πάει να τον πιάσει. Να τον τραβήξει με τα πίσω πόδια, κοίτα. Επειδή δεν το φτάνει. Πού τώρα, εδώ, εδώ. Τι θα γυρεύεις το βουνό, λες. Ένα γρούνι. Ε, δεν πάει να πας στην Αργυθέα. Μόνο λαγό θα πάει το σκύλι. Είναι καμένο. Εδώ. Τέλει, τι έχεις να πεις. Έφαγε τα σύρματα. Τι έχεις να πεις. Κάνεις προσοχή στο μάγο. Σου βγάζει το σκυλί. Το Χριστό θα κάνεις προσευχή το Πάσχα. Στο μάγο κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γεια σου Γιάννη, σε προσκορπημένη. Δυο μάχη μη κυνήγη. Πιστεύτηκαν το μάλλον. Δεν ξέρω. Πού το κουκλί, πού το κουκλί. Πάρετε τα σκυλιά με καμένους εγκεφάλους. Παρισμένους με τα καλά και τουρπισμένους. Τέλησα τα σκορπονέρια. Τέλης Συνγιάννης. Πού έφαγε το σύμβο. Κοίτα, κοίτα το, κοίτα το. Κοίτα, 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 κοίτα. Άστο. Του φύγει το τσαούλι, ρε. Θα του φύγει το. Τρίψε να το κάνω. Θα σας χρώσω και να κάσουν, έτσι. Στην μανία των σκυλιών. Βλέπουμε τη μανία εδώ το ίστρες. Μόνο ο μάγος τα κάνει αυτά. Τα σκυλιά πριν βγουν στο βουνό πρέπει να είναι μανιασμένα και το κεφάλι τους να έχουν μόνο λαγό. Να κατεβαίνουν από το κουτί και να ψάχνουν για ντορό. Έχει δεν έχει. Αφού το βρουν να προσπαθούν να το ξεστρώσουν και κατόπιν βάσει μαθημάτων να μάθουν να χτυπούν γιατάκια. Τα σκυλιά κάνουν το κασόλι. Εδώ τον πάρει χαμπάρι. Κοίτα, δεύτερο γιατάκι που χάνει. Εδώ, κάτος ο λαγός. Κάτος ο λαγός. Κάτος, του τον δείχνω εγώ. Πού τώρα,
Βλέπουμε τι δουλειά κάνει ο μάγος. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πώς τους βοηθάω τους σκύλους, τα γιατάκια, στις αντιλήψεις. Θα κάνω ολόκληρη ανάλυση γι' αυτό. Στο πίσω μάτι που πρέπει να έχουν τα σκύλια. Εδώ είναι σκέτο. Αλλά θέλω και στρατηγική. Ορίστε, κατάλαβε το λαγό σε αυτή τη φάση. Πάμε 12 με 13. Φοβήθηκε το λαγό. Αφήνω να το περιεργαστεί. Πού το ρε. Πού το. Εδώ. Να φύγει. Το περιεργάζεται. Μία σχέση με το ίστριας, έτσι. Ήθελες και στοίχημα σε κάποιον ιδιαίτερο βαθμό, αλλά πολύ πιο έντονο από ό,τι πριν. Λαγός είναι εκεί μέσα. Το σκυλί είναι εδώ. Να το... Πού τώρα! Τώρα τον είδα. Το φρενάρω για να γρέψει. Πού τώρα! Εδώ. Να τους. Να τους. Εκεί. Αντίληψη θέλω. Αντίληψη θέλω. Αυτό. Αυτό θέλω. Αντίληψη. Όχι μόνο ντορό. Αντίληψη. Εκεί. Θέλω να τον μπλοκάρει εδώ. Εδώ. Αυτό. Μπράβο. Άκου, άκου. Αυτή την θα βγάλει τις αγαπητές φωνές. Ήταν μουγκό αυτό. Αυτό. Άκου το. Θέλω. Άκου το. Άκου το. Άκου το. Άκου το. Άκου το. Άκου το. Έτσι αγριεύω τα σκυλιά. Αυτό είναι. Αυτό. Το οκνό και πλαδαρό σκυλί. Σαπούνι σκέτο. Άκου το. Άκου το. Εδώ το κρατάω φρένο. Να τσιτώσει το λαρίγκι απ' τη φωνή. Μπράβο. Άκου το ίστριας μέσα εδώ. Εδώ. Λαγός είναι εδώ. Αρχίζει να αγριεύει το σκυλί. Το ίστριας ακούγεται πίσω. Τα παίρνει όλα πρέφα. Διπλό το μάθημα. Νάτος. Πού τώρα. Άκου και το ίστριες. Άκου και το πόσο λένε. Τραβάει και τις φωνές. Να. Να, 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 να. Ο νομάχος ξυπνάει τα σκυλιά. Και τα πλαγιά ακόμα εδώ. Να δει και από εδώ. Ο λαγός είναι πάνω. Το βάλω από τη δίωδο. Θα μάθει να παίρνει και τον τόρο στο πίκνο. Εκεί. Θέλω φωνή. Πού τώρα. Αυτό. Αυτό. Να τραβάει στο πίκνο. Αυτό. Άκου το. 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 Έτσι αγριεύω τα σκυλιά. Αυτό είναι. Αυτό. Το οκνό και πλαδαρό σκυλί, σαπούνι σκέτο. Άκου, άκου το. Εδώ το κρατάω φρένο. Εδώ ισοφαρίζω. Θα το δώσω ισοφαρίζω. Πάμε. 9-1. Εδώ μανιάζω τα σκυλιά. Βλέπω τη διάρκεια στο γάβγι. Thank you.
10. 10, ένα μπροστά του ποσού. Είναι μέσα σε 6 λεπτούς. Συλλαγή για να δω την αντίδραση του σκυλιού. Τη στρεσάρω παραπάνω για να φωνάξει. Θα δίνω λίγο λάσκα. Να ξανατράβω πίσω, αλλιώς φωνή δεν βγάζει. Εκεί. Το σκυλί παραξενεύεται, στρεσάρεται. Δεν έχει γαβγίσει ακόμα. Τον αφήνω να γευστεί την τρίχα. Πού τώρα. Ας και εμένα θα το πάω λίγο πιο εκεί για να δω την γκρίνια του. Και του έχει κόψει τη γλώσσα, είναι τέλει. Με μανία, αλλά φωνή. Εδώ. Έτσι και πρώτες φωνές. Πού ήταν καράτζα κάτω. Θα το συνδυάσει. Πού τώρα. Στρεσάρω το σκυλί. Να το λαβώ να γαβγίσει. Προσπαθούμε να γαβγίζουν τα σκυλιά. Πού τώρα. Πού το. Να το πάρω. Έτσι να βγάλει φωνή. Πού τώρα. Δεν μπορεί να το πιάσει. Εξάντλησα όλα τα κόλπα για να του βγάλω τη φωνή. Εδώ, λες και του έχεις κόψει τη γλώσσα. Μανιάσεις να το βάθει. Δεν μπορεί να το πιάσει. Εκεί το θέλω. Αν λες και είχε καταπιεί τα μήλη τώρα. Κοίτα εδώ, θα δώσω λίγο βήμα. Εδώ. Θέλω διάρκεια όμως. Για να πάρει και τον δώρο έτσι. Τι θα έξει για να τον πιάσει. Περιστρέψτε. Κοίτα κάτι. Κοίτα ζημιά. Τρίψε έλα το κάναμε. Νοφρό. Θα σκρώσω και να κάσω έτσι. Σαπούνι. Σε μισή το λάβω εδώ. Πέσει κατά πάνω. Ούτε που τον είδε. Ούτε που τον είδε εδώ. Να τώρα το λάβω. Πού τώρα. Πού τώρα. Τον βάζω κατευθείαν στα εύκολα γιατί δεν τον κόβω, τον κόβω λαπά. Πού τώρα, κοίτα, φοβήθηκε το λαγό. Τον αφήνω να το περιεργαστεί. Πού τώρα. Πού το.
να φύγει. Το περιεργάζεται. Μία σχέση με το ίστριας, έτσι. Ήθελες και στοίχημα. Κοίτα. Θέλεις να το βγάλεις να ξυπνήσει και μετά, αλλά τι να ξυπνήσει. Μόνο ο μάγος μπορεί να το ξυπνήσει. Κοίτατε, κοίτατε. Κοιτάζει τα σκυλιά. Κοίτατε. Και ο λαγός είναι εδώ. Κοίτατε. Κοιτάζει να δει. Άλλε τρεις. Μυρίζει την κακαράτη. Τρεις λαγί. Ούτε ένας, ούτε δύο. Τρεις λαγί. Εδώ. Και ένας δίπλα τέσσερις. Τρεις λαγί. Τα αίματα, τα καλά. Μυρίζει την τριανταφυλλιά εκεί. Κοίτατε. Κοίτατε. Πού το έρε. Πάω στον άλλο το λάβω. Το μεμονωμένο. Πρέπει να πιάσει τουλάχιστον τους ντόρους. Εδώ. Πού το. Κοίτατε. Πού το ρε. Μυρίζει την τρίχα πάλι καλά. Πού το ρε. Δείξτε του μωρέ ένα λάγο, λένε, δείξτε του ένα λάγο. Να ξεκινήσει. Δεν το δείξα ένα, το δείξα τέσσερις. Όχι μόνο δεν ξεκινάει, αλλά φεύγει κιόλας. Όπου θέλει πέρα. Το κόβω το σκυλί. Αφήνω φρέσκο λάγο. Με αφήνει πολύ τώρα. Προς πίσω. Βάλω Γιάννη το σκύλο πάνω στον τόρο. Εδώ. Πού το ρε. Εδώ. Να μάθει τους ντόρους.
Εδώ. Μάθε να δουλεύει τους δωρούς. Φρέσκος δωρός. Λαγός είναι εκεί μέσα. Το σκυλί είναι εδώ. Πού το ρε. Τώρα τον είδα. Το φρενάρω για να γρέψει. Πού το ρε. Πού το ρε. Τέλει, αρχίζεις να γρέβει ο ανταγωνιστής σου. Εδώ, να το. Πρώτος φωνός στο σκύλο. Εδώ. Πού τώρα. Αγρίεψε το σκύλι. Αγρίεψε το πλαντάμι. Εδώ. Εδώ. Να το. Εδώ το φρενόρο να γρήψει κι άλλο. Βγάζει και τις φωνές του προσελέντου. Τις πιο τράβηχτες εδώ. Το κρατώ για να γρέψει. Πού τώρα. Εκεί. Να ξυπνήσει το πλαντάμι. Όπου είναι και τα άλλα σκυλιά από το κασόνι. Πού τώρα. Εδώ. Το βάζω μες στο πέρασμα. Πού το. Εδώ. Θα το φρενάρω εδώ μόλις κλάψει για να γρέψει. Εδώ θα κλάψει. Είδες. Τι σου λέω, μάγος γίνεται. Να δούμε, θα το σακατέψει το ιστρίας στον ανταγωνισμό. Ο λαγός είναι εδώ. Ο λαγός είναι εδώ. Πήγα ξανά. Κλαρίσος. 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 Ό,τι κάνουμε είναι με γεωμετρική ακρίβεια φτιαγμένο. Ακόμα και κίνηση εδώ που του κάνουν να μπει από εδώ. Να μπει διπλό γιατάκι. Εδώ, να ξυπνήσει. Στη δύο εδώ. Να το σου λάβω. Κοίτας πως έκλαψε το γιατάκι. Πού τώρα. Του δίνω λάσκα να μπει μες στο γιατάκι. Στο κολοκάθισμα. Πού το. Να μάθει να δουλεύει και τον τόρο. Πού τώρα. Να ξυπνήσει το πλαντάμι. Εδώ. 30 κιλά σκύλι. Να γίνει δεντρογαλιά. Πού τώρα. Πού το. Εδώ να σπιρτώσει. Τέλει. Ο ανταγωνιστής σου ξύπνησε. Ακούγεται και το ίστριας πίσω. Μέσα εκεί στο κασόνι. Παρόλο που του έχω κρύψει να μην βλέπει. Εδώ. Έχει πάρει αντίληψη. Εδώ, το βάζω ξανά στο γιατάκι. Κάθε τι παίζει το ρόλο του. Χωρίς να είναι ο λαγός. Εδώ. Πού τώρα. Δες, κλαίει το γιατάκι. Πού τώρα. Πού τώρα, εδώ. Να. Ξυπνάει το σκύλι. Άκου το ίστριας μέσα εκεί. Έχουμε γερή κόντρα. Άκου το ίστριας μέσα εδώ. Εδώ. Ο λαγός είναι εδώ. Αρχίζει να αγριεύει το σκυλί. Το ίστριας ακούγεται πίσω. Τα παίρνει όλα πρέφα. Διπλό το μάθημα. Νάτος. Πού τώρα. Άκου και το ίστριες. Άκου και το προσελέν. Τραβάει και τις φωνές.
Ο μάγος ξυπνάει τα σκυλιά και τα πλαγάνια ακόμα εδώ. Να δει και από εδώ. Ο λαγός είναι πάνω. Το βάλω δάκτυ δίωδο. Να μάθει να παίρνει και τον τόρο στο πύκνο. Εκεί. Το βάζω εδώ και στους άλλους λαγούς. Πού τώρα είναι. Αυτό. Αυτό. Να τραβάει στο πυκνό. Αυτό. Άκου το. 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 Έτσι αγριεύω τα σκυλιά. Αυτό είναι. Αυτό. Το οκνό και πλαδαρό σκυλί. Σαπούνι σκέτο. Άκου το. Άκου το. Εδώ το κρατάω φρένο. Να τσιτώσει το λαρίγκι. Απ' τη φωνή. Μπράβο. Όσο είναι εδώ θέλω να αυξήσει την αντίληψη. Αυτό. Αυτό. Νάτος. 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 Αυτό. Αυτό. Αυτό Γιάννη. Αυτό Γιάννη. Εδώ. Εδώ. Να γράψει να ξυπνήσει το γιατάκι. Λάβος είναι εδώ. Νάτος. Αυτό είναι. Αυτό. Αυτό. Εδώ μέσα πάλι κοντά. Να γαβγίξει, να γρέψει. Να τραβήξει τις φορές. Αυτό. Και ντορό και γιατάκι και θύραμα και πέταμα. Και δίωξη να μπει στο νόμα σε όλα. Αυτό. Αυτό. Αλλιώς δεν θα γρήγορα ποτέ. Αυτό. Εδώ θέλω αντίληψη. Ο λαγός είναι και το κάνει πρέφα, είδες. Πορσελέν versus ίστριες. Θα δούμε ποιο. Ποιο και τι και πώς. Εδώ. Θα το πίσω ο λαγός. Του ρίχνω πίσω μάτια. Του ρίχνω πίσω μάτια. Εδώ να μπει. Να ξυπνήσει. Εδώ έφυγε από πίσω. Γυρίζει πίσω. Τα ανάποδα. Εκεί που τον είδε. Εδώ όμως θα μπει. Εδώ. Εδώ. Δεν θέλω αντιλήψεις στα πετάματα. Εδώ. Εδώ. Λαγός εδώ. Αντίληψη θέλω. Να το. Αντίληψη. Αυτό. 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 Αντίληψη. Εδώ. Θα το βάλω εδώ στο δίδυο να κλάψει. Εδώ θέλω να κλάψει. Είδες. Όπου θέλω εγώ θα κλάψει. Και θα το ευνοήσω. Λαγός είναι εδώ. Μέσα. Να το. Έχασε γιατάκι. Εδώ, εδώ. Να το πάρει τώρα. Πού το είναι. Τώρα το παίρνει. Φαλτσάρι. Εδώ. Εδώ. Να τους. Να τους. Εκεί. Αντίληψη θέλω. Αντίληψη θέλω. Αυτό. Αυτό θέλω. Αντίληψη. Όχι μόνο ντορό. Αντίληψη. Εκεί. Θέλω να τον μπλοκάρει εδώ. Εδώ. Αυτό. Μπράβο. Άκου, άκου. Το φρενάρω επίτηδες να βγάλει τις τραβηχτές φωνές. Ήταν μουγκό. Αυτό. Αυτό. Τέλος. 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 Βάζω το πορσελέν στους ντορούς. Ίστριες versus πορσελένες. Ίστριες εναντίον πορσελέν. Αυτό άλλωστε είναι το στοίχημα. Σκυλιά που δείχνουν οκνά στην αρχή μπορεί να γίνουν βεντέτες μετά. Πλαντάμια να πηγαίνουν σαν δετρογαλιές. Εδώ έχουμε μια δύσκολη μάχη. Ίστριες εναντίον πορσελέν. Εδώ. Το ίστριες. Το βάζω στους ντορούς εδώ. Να μανιάσει. Εν τω μεταξύ βλέπω όλα τα τεκτενόμενα μέσα από το κασόνι. Πού το ρε, πού το, πού το, πού το. Εδώ. Πού το ρε. Να κλάψει και ντόρο. Θέλω. Πού το ρε. Εδώ. Καρέ καρέ το εκπαιδευτικό.
να μάθει να δουλεύει και τους ντορούς. Κάτι που πάσχουν τα ίστριες. Από μάτι πάνε μάνα. Αλλά από ντορό έρχονται από τα τελευταία. Γι' αυτό όλες το θέλουν να μάθει να δουλεύει τους ντορούς. Εδώ. Έχουν γίνει αρκετοί ντόροι. Φρέσκοι είναι μεν, αλλά αρκετοί. Εδώ. Πουτάρι. Εδώ. Το βάζει στο πυκνό. Να μάθει. Εδώ. Εδώ. Πουτάρι. Εδώ Γιάννη σου βάζε φωνές. Τέλειο, εδώ θέλω και σένα φωνές. Να τόσο λαγός. Να τόσο λαγός. Να τόσο. Το χάσε το γιατάκι. Το χάσε. Κοίτα πάει να τρελαθεί τώρα. Εδώ θέλω να κλάψει τώρα. Καλύτερα που δεν τον είδε. Να μάθει να τρελαθεί. Να δουλεύει τη μύτη. Εδώ. Εκεί. Πού τώρα. Τέλει θέλω φωνές. Εδώ πάει στο φάλτσο στο γιατάκι. Ο λαγός έχει φύγει με τώρα από εδώ. Εδώ. Κοίτα γυρίζει πίσω. Αυτά τα φάλτσα των ίστριας. Μη σου πω ότι είναι χειρότερα σε φάλτσα και από τα σαγκούτσι. Εδώ. Θέλω να τον δει. Να δω την πρώτη αντίδρασή του. Πρέπει να μάθει να δουλεύει τους ντορούς. Ίστριες εναντίον πορσελένα. Μεγάλο μείον στα ίστριες είναι η μύτη που δεν βάζουν κάτω και τα φάλτσα. Είδαμε πως τα πισωγυρίσματα πήγε να κάνει στο γιατάκι όταν ο λαγός είχε ήδη πεταχτεί. Έχασε το γιατάκι. Βέβαια έχουν καλή αντίληψη που καλλιεργείται, αλλά το θέμα είναι να δουλεύουν και σωστά. Με μύτη κάτω και σωστή στρατηγική στο ξέστρωμα. Ξαναβάζω στο γιατάκι εδώ. Α, το σουλακός. Πάλι εδώ. Εδώ να τον πάρει χαμπάρι. Κοίτα. Δεύτερο γιατάκι που χάνει. Εδώ. Να το σουλακός. Να το σουλακός. Να το. Του τον δείχνω εγώ. Πού τώρα. Βλέπουμε τι δουλειά κάνει ο μάγος. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πως τους βοηθάω τους κύλους, τα γιατάκια, στις αντιλήψεις. Θα κάνω ολόκληρη ανάλυση γι' αυτό. Στο πίσω μάτι που πρέπει να έχουν τα σκυλιά. Α, εδώ είναι σκέτο. Αλλά θέλω και στρατηγική. Εκεί το φρενάρω για να βγάλει φωνή. Πού τώρα. Εκεί οι φωνές θέλω. Εκεί η φωνή στο πέρασμα. Φωνή. Φωνή θέλω. Πού τώρα. Φωνή. Πού τώρα. Φωνή. Και έχει νικήσει το πορσελέν στη φωνή, έτσι. Πού τώρα. Φωνή θέλω. Αλλιώς χάνεις τα σημεία από το πορσελέν. Πού τώρα. Θέλω φωνή εκεί. Τελειφωνή. Αρχίζει να λαχανιάζει ο σκύλος. Άλλο μείον σε σχέση με το πορσελέν. Ο λαγός είναι εδώ. Ο λαγός είναι εδώ. Ο λαγός είναι εκεί. Ο σκύλος είναι εδώ. Νάτος. Πάλι το βοήθησα. Δεν το βρίσκει αλλιώς. Εκεί. Θέλω αντιλήψη. Πάλι τον έχασε από εκεί. Το πορσελένα τον έπαιρνε στα σημεία. Στα πετάματα. Εδώ. Εδώ να πάρει ντορό. Είδες, κλαίει και ντορό εδώ. Καλύτερα που δεν τον είδε.
να μάθει να δουλέψει και τώρα εδώ. Αλλά δεν έχει, βλέπεις τον μπρος πίσω, δεν έχει σωστά ξεστρώματα λόγω νευρικότητας. Έχω φτιάξει ολόκληρο βίντεο γι' αυτό, για τα φάλτσα των ίστριες. Εδώ το σκυλί. Το βάζω σε περάσματα, δεν στρώνουν σωστά. Πάνε μπρος πίσω. Γι' αυτό δεν τη συνιστώ και τη ράτσα αυτή, έτσι. Γιατί να μην τη συστήσω. Πάρα πολύ δύσκολα σκυλιά στο να δουλεύουν σωστά. Μη σας ξεγελάει το νεύρο. Εδώ. Θέλω σωστή δουλειά. Και έχουν και μειωμένες αντοχές. Κοίτα πως πέταξε γλώσσα έξω. Ακούω το πως κάνει. Όταν το προσελένουν άντεχε. Παρόλο που είναι σαν πλαντάμι. Το πορσελέν ήταν σαν πλαντάμι τετράπαχο. Κι όμως από αντοχή καλύτερο. Κοίτα το ίστρες, πέταξε τις γλώσσα έξω. Έχει χάσει 3 γιατάκια με 4 το ίστρες. Άλλαγος εδώ. Του ξαναδείχνω εκεί. Και κουράστηκε και στις φωνές. Έβγαλε τις ειρίδες εδώ. Να ξυπνήσει. Αυτό, αυτό. Να ξυπνήσει στην αντίληψη. Η στρατηγική όμως, τα μπρος πίσω, είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ, θα ξαναδεί λαγό. Εκεί, εκεί. Για τα κομμένος λαγός. Αυτό. Εκεί, εκεί, εκεί αυτό. Έτσι αγρεύει το σκυλί, ξεπερνάει και την αντοχή του. Ίστριας versus πορσελένα. Μια μάχη αμφίρατη. Η πορεία θα δείξει. Εδώ αυξάνει την αντίληψή του. Το βλέπεις. Το θέμα είναι όχι ποιο σκύλι ξεκινάει καλά, αλλά και η πορεία. Ποιο πάει καλύτερα και στην πορεία εδώ. Μετά την εκπαίδευση. Να το. Αυτό. Έχω αυξήσει κατά πολύ την αντίληψη στα πετάματα. Το σκάσα το σκύλι. Εδώ. Θα το βάλω εδώ να κλάψει. Τώρα θέλω να κλάψει ξανά εδώ. Πού τώρα. Δολοφονεί εδώ. Πριν δεν έκλαιγε. Είδες. Πεναλίω καρέ καρέ και κάνω συγκριτική ανάλυση στο ίδιο σκυλί για να δεις τις διαφορές. Τώρα κλαίει και εδώ. Πού τώρα. Στο φρένο εδώ κλαίει. Πριν δεν έκλαιγε. Πού τώρα. Αυτό. Αυτό. Πού τώρα. Εδώ ο λαγός είναι εδώ. Εδώ. Θέλω γιατάκι. Εδώ. Ο λαγός είναι εδώ. Να το. Τη φρενάρω εδώ. Το φρενάρω το σκυλί. Στο γιατάκι δεν πήγε. Αντιλήφθηκε απλώς το πέταμα με, στο οποίο το έχουμε εκπαιδεύσει αρκετά. Στο γιατάκι δεν πήγε. Το φρενάρω να ξανακλάψει. Έχει πετάξει τη γλώσσα έξω. Κοίτα εδώ. Εδώ. Καρέ καρέ. Υπερεξαντλούμε τα σκυλιά πάνω στο θύραμα. Αλλιώς εργασία δεν θα δείτε. Θα γίνουν λουλούδες. Μόνο για μορφολογία και για γένες που θα κοροϊδεύετε τον κόσμο. Άχρηστες γένες. Μόνο μορφολογίες. Ο ΚΟΕ πρέπει να ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Να γράφει σκυλιά εργασίας και σκυλιά μορφολογίας μέσα από τεστ.
Όχι μπάτε σκύλια, λέστε και εκεί. Και ελάτε, γράψτε, γράψτε τα όλα. Να πάρετε τα πιστοποιητικά. Εδώ. Κοίτα ο σκύλος πως πέταξε κλώσσα έξω. Εδώ, να μάθει να δουλεύει. Να ξυπνήσει. Εδώ, μέσα εδώ. Μέσα εδώ, να μάθει να μπαίνει και στο πυκνό. Το πορσολέν είχε μπει. Ένα άλλο σημείο που χάνει το ίστρες, έτσι. Τα βλέπεις, το πορσολέν έμπαινε μέσα εδώ. Παρόλο που το ίστρες φαίνεται πιο νευρικό. Κοίτα εδώ, μένει έξω, τώρα μπαίνει μέσα. Χαζομπαίνει. Πού τώρα, και η αντοχή. Κοίτα το ίστριες, ταύτισε. Πού τώρα, εδώ. Τα έχει φτύσει όταν το πορσολέν έδειχνε αντοχές. Το βλέπουμε. Και το πορσολέν μπαίνει και στο πυκνό. Βλέπουμε ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος, τα σημεία που πολλοί νομίζετε. Α, είναι ελαφρύ, θα έχει περισσότερη αντοχή. Α, είναι ελαφρύ, θα μπαίνει πιο εύκολα στο πυκνό. Κάτι που αποδεικνύω. Έτσι. Πού τώρα. Αυτή η κίνηση προδιαγράφει τα φάλτσα, τα πίσω μπρος, τα νευρικά σημεία στην κίνηση. Ευνοούν τα φάλτσα. Είναι σκυλιά που θέλουν σωστό ντρεσάρισμα, σωστό στρώσιμο και να μάθουν να δουλεύουν ντορούς και όχι αέρα και να παίρνουν τις αλεπούδες βούρα το πρωί και να τρέχουν σαν τρελά. Βλέπεις πως μαθαίνουμε το σκυλί στην εργασία. Να δουλεύει τη μύτη. Σε γιατάκι προηγούμενο. Εδώ. Είναι το προηγούμενο γιατάκι. Να στρώσει που λέμε. Να στρώσει σωστά. Εγώ ήταν εκεί. Βγαίνει πάνω. Θα το βάλω εδώ στον τόρο. Να δούμε αν θα τον πάρει ίσια και το διαβάσει σωστά εδώ. Εγώ το βάζω στο σωστό δρόμο. Το αφήνω επίτηδες για να δεις πως παίρνει τα ανάποδα. Θα πάρει τα ίσια. Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι τα ίσια. Ή θα ξαναγυρίσει πίσω. Εδώ. Να μάθει να δουλεύει σωστά. Ξαναγυρίζει πίσω. Είναι αυτά που λέω τα λάθη των φάλτσων. Ίσως που έχουν πιο μεγαλύτερο θέμα από ότι στα σεγκούτσι. Τα κοντότριχα. Καμία σχέση το κοντότριχο σιγκούτσι με το σκληρότριχο. Καμία απολύτως σχέση το κοντότριχο ίστριας με το σκληρότριχο ίστριας. Τα γκριφόν τα βοηθάει στα φάλτσα. Εδώ. Εδώ θέλουν πολλή δουλειά αυτού του τύπου τα σκυλιά. Παρότι είναι εξαντλημένο, το επιμένω να βελτιώσει την αντοχή του. Είπαμε, δεν παίζει ρόλο η κράση στην αντοχή, δηλαδή το μέγεθος ή το πάχος. Είναι παράμετροι, αλλά δεν είναι καθοριστικοί. Προσελήν άντεχε, το ίστριες ταύτισε εδώ. Παρόλο που πάει 13-14, πλέγει το ρόλο 30. Εσύ και εσύ το προγνώρι. Thank you.
τέλος. Έτσι μπαίνουμε στεφάνι. Εδώ. Βάζω το σκυλί εδώ, τέλει. Θέλω να στρώσω λίγο. Ξεθυμάνει. Εδώ. Κοίτα πως στρώνει εδώ, κοίτα. Βάζω το σκυλί εδώ, τέλει. Θέλω να στρώσω λίγο. Να ξεθυμάνει. Εδώ. Κοίτα πως στρώνει εδώ, κοίτα. Εδώ μέσα που το είχα αφήσει να παίξει, εδώ, εδώ μπήκε μέσα, βγήκε αυτό εδώ. Πού το ρε, πού το. Εδώ, εδώ κοίτα πως δουλεύω. Εδώ, τον πήρα αέρα. Καλαβός είναι εκεί, τον πήρα αέρα, τον μπερδεύω επίτηδες. Εδώ, πολύ σωστά τον πάει. Είδες, δεν φαλτζάρει το σκυλί. Τον έχει πάρει, πάει να τρελαθεί, κοίτα δίπλα είναι ο λαός. Από εκεί τον πέρασε. Άστο να το βρει μόνο του. Να το, πάνω. Αυτό. Πού το ρε. Κοίτα. Κοίτα τέλει. Κοίτα τι σου έκανε ο μάγος, τέλει. Κοίτα εδώ, εδώ να τον δει, να λυσέξει. Εδώ. Σε φυσικές συνθήκες. Εδώ, βρήκε το γιατάκι κατευθείαν. Χωρίς φάλτσα, κοίτα το σκυλί. Το αφήνω αρκετή ώρα εδώ. Να. Το κεφάλι του να εντυπωθεί μόνο λαγός. Έχει δει ένα κάρο λαγού σε 2 εβδομάδες. Κοίτα εδώ και ουρά, κοίτα ουρά. Τέλει, κοίτα ουρά. Να. Δούμε ποιο θα βγει καλύτερο, εσένα για του Γιάννη. Κοίτα, έτσι μαθαίνει το λαγός. Εδώ, να καταλάβει τι είναι λαγός, τι σημαίνει μυρωδιά. Να συνδυάσει. Κοίτα, να κάνω λαγός. Κοίτα, εδώ μέχρι να αφρίσει. Μέχρι να γανιάξει. Εδώ, κοίτα. Στη φάρμα, στην άκρη το έχω δει, εδώ. Εδώ, κοίτα. Να το δώσω τώρα. Κοίτα. Παίρνω το λαγό. Να τρελαθεί, κοίτα. Εδώ. Και περιμετρικά, εδώ. Εδώ. Χωρίς να ξέρουν τα σκυλιά τίποτα. Να γανιάξει. Εδώ, του παίρνω το λαγό. Να μην τον βλέπει. Κοίτα. Δεν τον βλέπει τώρα το λαγό. Πούντο. Πούντο κούκλα μου, πούντο. Πούντος. Δεν τον βλέπει το λαγό τώρα. Να λυσάξει. Πούντος. Να το σου σκύλος. Τώρα δεν ξαναβάλω. Πούντος. Κοίτα το. Πούντο. Αμάξια ούτε σκυλιά τον οχλούνε τίποτα. Εδώ λαγός και μόνο λαγός. Εκεί να γανιάξει. Κοίτα με τον κόλο του πάει να τον πιάσει. Να τον τραβήξει με τα πίσω πόδια. Κοίτα. Επειδή δεν το φτάνει. Πού το ρε. Εδώ. Το άλλο άστο το σκυλί είναι καμένο. Του Γιάννη είναι καμένο. Δεν του δείχνω άλλους λαγούς, μην ψοφήσει. Θα πάει από εγκέφαλο του Γιάννη. Από καμένο εγκέφαλο, όπως πάνε τα αμάξια. Κοίτα εδώ. Εδώ, λύσα. Να λυσάξει, εδώ. Πού τώρα.
Τι θα γυρεύεις στο βουνό, λες? Ένα γρούνι. Δεν πάει να πας στην Αργυθέα και που θες. Μόνο λαγό θα πάει το σκύλι. Είναι καμένο. Εδώ. Τέλει, τι έχεις να πεις? Κοίτα. Εδώ. Θα κάψει τον εγκέφαλο εδώ και αυτό. Όπως του Γιάννη. Καμένος εγκεφάλους απαραίτητα σκυλιά. Εδώ. Καμένος εγκεφάλους. Εκεί άφρησε. Νύσαξε, γάνιαξε, κοίτατε. Κοίτατε. Άφρησε το στόμα του. Τι σκέφτεται τώρα, λες, Τέλη, εσένα? Το bon filet ή το λαγό? Να, τι σκέφτεται, Τέλη? Τι σκέφτεται, Τέλη, το σκυλί? Τέλης από τα σκορπονέρια. Τέλης συνγιάννης. Πω, έφαγε το σίγμα. Κοίτα, κοίτα το, κοίτα το. Κοίτα το, κοίτα, 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 κοίτα. Άστο. Του φύγει το τσαούλι, ρε. Θα του φύγει το τσαούλι, ρε. Μη. Κοίτα, ρε. Θα του φύγει το τσαούλι. Το σκυλί έκαψε εγκέφαλο. Κοίτα. Μάτωσε από το σύρμα, κοίτα. Έφαγε τα σύρματα. Τι έχεις να πεις? Να κάνεις προσευχή στο μάγο που σου βγάζει το σκυλί. Το Χριστό θα κάνεις προσευχή το Πάσχα. Στο μάγο κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Εδώ. Κάθε μέρα. Εδώ. Να γιάσει το στόμα του. Την κλάψα. Κοίτα το, κοίτα το. Άριστα. Άριστα. Πόσο πιο πολύ. Πόσο πιο πολύ. Τέλης και Γιάννης από τα σκορπονέρια. Δυο μάχη μη κυνηγεί. Εδώ, εδώ. Εμπιστεύτηκαν τον μάγο. Κοίτα, κοίτα το σκύλι. Γιάννης και Τέλης από τα σκορπονέρια. Εμπιστεύονται τον μάγο. Κοίτα το σκυλί. Έχει αφρίσει. Εδώ. Έχει αφρίσει το σκυλί. Άφρισε το σκυλί. Όμως αντέχει κι άλλο. Μέχρι αύριο που θα το πάρεις, αγαβγίζει. Κάψει εγκέφαλο στο λαγό. Κάψε εγκέφαλο. Εγκέφαλο. Εκεί τρέμει το σκύλι. Ίσαξε. Θα δώσω έξτρα. Πού το κούκλα, πού το, πού το. Πάρετε τα σκυλιά με καμένους εγκεφάλους. Παρισμένους για τα καλά και τουρμπισμένους. Εδώ. Τι θα ψάχνεις στο βουνό, Γιάννη? Τι θα ψάχνεις στο βουνό, Τέλη? Τέλη, το πορσελέν το δικό σου είναι καμένο από χέρι από πριν. Το σκύλι τρέμει για λαγό. Το μαζέψω το σκύλι. Έχει γανιάξει. Έχει γανιάξει το σκυλί. Ας μην πάθει καμιά. Ίστριες εναντίον πορσελένη. Και τα δύο τα σκυλιά έχουν το δικό τους στυλ και ταμπεραμέντο. Καθένα θέλει τις διορθώσεις του στα σημεία. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο άριστο και στα δύο σκυλιά. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε στο Ίστριες είναι να μην φαλτσάρει και να παίρνει σωστές κατευθύνσεις. Άπαξ και πετύχουμε αυτό, χτυπάει πολύ καλά το γιατάκι.
και εφόσον είναι ίστριας με μύτη κάτω. Όσον αφορά τα πορσελένη, να ξυπνήσουμε το πάθος τους και να μάθουν μόνο και μόνο λαγό. Και τα δύο σκυλιά έχουν ενσωματωθεί στο λαγό με πολύ μανία και πόρωση. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο σε αυτές τις λίγες μέρες προκειμένου να φέρουμε τα σκυλιά πάνω στην άριστη κατεύθυνση και γνώση στο λαγό. Αφήνω απελευθερώνω το λαγό. Φρέσκο λαγό. Αφήνω να κάνει ντορούς. Κάνει ντορό πέρα εδώ, θα διώξει το λαγό. Ίστρια εναντίον πορσελέν. Δύο σκυλιά με διαφορετική διαβάθμιση μορφολογική. Δύο σκυλιά τελείως διαφορετικά στο εργασιακό πρότυπο. Το πορσελέν καλύτερες μύτες. Το ίστριας σπιρτάδα, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Όταν το πορσελέν πυρώσει γίνεται οδοστροστήρας. Το ίστριας θέλει βοήθεια στα φάλτσα. Άπαξ και πάει σωστά στη ρότα, έχει καλό γιατάκι. Πρέπει να προσέξουμε στα σημεία. Τα σκυλιά είναι στο στάδιο εξέλιξης. Πάμε στους δωρούς. Βλέπουμε το ίστριας πως βγαίνει μέσα στο κύριο. Κοίτα το. Θα δαγκώσει μέχρι και την κούπα του λαγού. Θα βάλω τα σκυλιά τώρα στον τόρο. Εδώ. Το πορσελέν παίρνει ένα προβάδισμα γιατί για από εκεί πέρα στο λαγό. Εδώ πέρα στο λαγό στη ρότα. Ο λαγός έκανε μπρος πίσω εδώ, και βλέπω ποιο σκυλί παίρνει πιο σωστά τα βήματα. Ποιο σωστά το παίρνει τα πορσελέν. Δηλαδή ξεμπέρδεψε το πισωγύρισμα το πορσελέν και βαδίζει σωστά. Βλέπεις πως το πορσελέν βαδίζει σωστά στις διαφορές. Βλέπεις πως το πορσελέν πάλι βαδίζει σωστά. Το ίστριας πισωγυρίζει. Βλέπεις και κλαίει και ο ντόρο. 2-0 στα σημεία το πορσελέν μπροστά. Κοίτα. Αυτά τα δείχνω για να καταλάβουν τις διαφορές. Και ό,τι λέω ισχύει. Θέλουν προσοχή στα σημεία. Το καλό πέρασε ο ντόρος. Το πορσελέν το κλαίει. Το ίστριας γυρίζει. Βλέπουμε τις διαφορές. Όταν αυτό σκυλί ήταν άκρος μανιακό, έτσι. Δεύτερο σημείο, το πορσελέν βαδίζει πάλι σωστά. Το ίστριας πάει να πισωγύρει. Είμαστε 3-0 μπροστά το πορσελέν. Εδώ βαδίζει πάλι με πολύ καλύτερη μύτη. Το λαγό θα την διαβοποιήσει. Το πορσελέν πάλι χτυπάει καλά. 4-0 στα σημεία. Τώρα πιάνει το ίστριο. Το
γυρίζει, ας πίσω γυρίζει. Το πορσελέν βαδίζει σωστά, 6-0 στα σημεία το πορσελέν. Πορσελέν αντιλήφθηκε το λαγό. Την αντίληψη, την άκρη του ματιού. 7-0 μπροστά σημεία, το πορσελέν μπροστά. Εδώ ισοφαρίζουν, σε αυτό το σημείο ισοφαρίζουν. Λοιπόν, πάμε 9-1. Εδώ μανιάζω τα σκυλιά. Βλέπω τη διάρκεια στο γάβγισμα. Δέκα ένα μπροστά το πόσο. Και τραβά σαν άλογο, σαν άρωτρο. Δεν πάει καλά το Ίστριας. Κατάλαβε το λαγό σε αυτή τη φάση. Πάμε 12 με 13. Το Ίστριας παίρνει τα πάνω του. Όλα αυτά μέσα σε 5 μέρες δουλειά. Εδώ αφήνω να ηρεμήσουν λίγο τα σκυλιά, να συγκροτηθούν. Εδώ βλέπουμε τη μανία του πορφελέν. Εδώ η σχολαστικότητα του πορφελέν να ψάξει και άλλα σημεία. 11-3. Τα σημεία μπροστά το πορσελέν. Ο λαγός είναι εδώ. Καθαρό γιατάκι. Θα βάλω τα σκυλιά σε αυτήν την απόσταση να δω ποιο θα τον πιάσει. Εδώ. Εδώ. Θέλω να στρέψω περίτεχνα. Απαιτεί υψηλότερη δυσκολία εδώ και τα δύο σκυλιά. Να δω ποιο θα το αντιληφθεί. Ο λαγός είναι εδώ. Θέλω αέρα. Ποιο θα δουλέψει για τάκι. Το Ίστριας παρασυρώμενο από τον Εύρο. Το πορσελέν κλαίει. Λαγός έχει φύγει. Βάζω τα σκυλιά στο γιατάκι. Το πορσελέν το καταλαβαίνει. Πάμε στα 14-3. Και ταυτόχρονα πρέπει να διορθωθεί στα φάλτσα και να αποκτήσει εμπειρία με σωστά σκυλιά. Εξίσου καλά, ο λαγός έφυγε από πίσω. Χάσαμε και τα δύο τον λαγό. Βλέπουμε τι εμπειρία απαιτεί ο λαγός. Καταλαβαίνει το Ίστριας, πάμε στα 13-4. Τώρα καταλαβαίνει και το πορσελέν. Τον πάει κατά γράμμα. Και τα δύο σκυλιά τώρα διαβάζουν σωστά.
Κερδίζεις φωνές εδώ το πορσέλι. Κερδίζεις φωνές. Δύο σκυλιά καθαρίζουν το σημείο εδώ στο πέρασμα. Το προσωπικό βαδίζει σωστά. Πιο πολύ για μένα, με βάση τα δικά μου κριτήρια στο βήμα, στο ξέστρωμα είναι το προσωπικό. Διαμφισβήτητα έτσι. Σωστό, σαν ιχνηλάτης, στο ψάξιμο και στο ξέστρωμα είναι το προσωπικό. Το άλλο απαιτεί πολλή εμπειρία και σωστές γραμμές έμπρος για να λειτουργεί σαν ηχνηλάτης και ταυτόχρονα πρέπει να διορθωθεί στα φάρμα. Την αυξημένη αντίληψη και στα δύο σκυλιά, την ευστροφία για το λαγό. Πάνω στα πατάματα έχουν αντίληψη πια. Το ίστρια ζουλάβει και κλαίει καλά εδώ. Το πιάνει καλά στο φεύγα το ίστρια. 14-5. Θέλω στο φεύγα να δω ποιο θα τον πατήσει καλύτερα. Βλέπεις το ίστρες πως πάει να φαλτσάρει εκεί. Το βλέπεις προς τα πίσω. Δείχνω καρέ καρέ τα λάθη. Εδώ, ο λαγός πήγε από εδώ. Βλέπεις το ίστρες πως πισωγυρίζει. Ό,τι λέω για τις ράτσες τα αποδεικνύω, έτσι. Μη σας κοροϊδεύουνε στα DVD και οι καλαμαράδες στα περιοδικά. Πράξη είναι αυτή. Δύο σκυλιά ίδιες ηλικίες. Από πάρα πολύ δυνατά αίματα. Λαγούς πέρα στα παιδιά. Βλέπει το πορσελένο και πατάει. Άλλο ένα σημείο που νίκησε το πορσελένο. 15 κόφτα. Το ίδρυο πατάει καλά εδώ. Καταλαβαίνω. 15 έτσι. Πορσελέν. Έχει καλύτερα. Ο ίστριας όμως έχει αποκτήσει και αυτό το εκεί. Το παίρνει βήμα εκεί το ίστριο. Το πορσελέν διαβάζει σωστά. Πώς δουλεύει το ίστριες εκεί. 15-7 πήρε πόντο το ίστριες εδώ. Πρωτά όμως το δουλεύει το πορσελέν. 16 παίρνει ένα πόντο.
Δηλαδή βλέπουμε ότι το πορτσολέν κινείται σε μία κλίμακα διπλάσιας απόδοσης από το Ίστριας, σε βαθμό, εμένα. Είμαστε στο 15 περίπου 7-8. Θέλει βελτίωση το Ίστριας στα σημεία, εμπειρία, βελτίωση αντοχών και σωστό στρώσιμο μύτης κάτω. Το πορτσολέν πάλι θέλει δυνατά αίματα και να ξυπνήσει στο λαγό και στα γιατάκια. Σωστά, πάμε στο 15-9, 15-10. Παίρνει βήμα θετικό το ίστιμο. Είμαστε στο 15-10 σχεδόν. Αλλά τονίζω ότι το φάλτσο είναι ένα σημείο που πρέπει να διορθωθεί. Γιατί το 15-10 μπορεί να γίνει 15-0 μετά. Τα σκυλιά ψάχνουν σάξια. Θα πάω από κάτω να δω. Βλέπετε το πορσελέν πως αντιλήφθηκε το λαγό. Είμαστε στο 16 που λένε το πορσελέν δεν έχουν αντίληψη, έχουν τα βαλκανικά. Κοίτατε στην πράξη ποιο αντιλήφθηκε με την άκρη του ματιού το πέτρωμα του λαγού. Πιστεύετε, σας δείχνω, το ξαναλέω, και όχι τα DVD και τους καλαμαράδες, οι οποίοι είναι άσχετοι. Και τα DVD είναι σκέτο marketing και κοψίματα ραψίματα. Όλα φαίνονται στην πράξη. Ήρθε αυτό. Από τον εκπαιδευτή. Γνωρίζω τις φυλές, γνωρίζω τα τροτά, τα συν και τα πλήν. Και παλεύω να βελτιώσω τα μειονεκτήματα, να τα εξελίξω και να αυξήσω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για πανάριστα και τα δύο. Προχωράμε σε επόμενο στάδιο. Είμαστε στην πέμπτη μέρα εκπαίδευσης. Το που γυρίζω από το εκπαιδευτικό βλέπουμε το Ίστρια στη μανία και την αντίληψη. Είμαστε στο 15-10. Η τάση του να βγάλει τη μούρη και να πιάσει από πάνω το λαγό εμένα του δίνει πόντο. Το πορσελέν πλησάει εκεί μέσα. Η κούπτα γίνεται φρυγανιά, έτσι, στη μανία των σκυλιών. Βλέπουμε τη μανία εδώ το Ίστριας. Μόνο ο μάγος τα κάνει αυτά. Τα σκυλιά πριν βγουν στο βουνό πρέπει να είναι μανιασμένα και το κεφάλι τους να έχουν μόνο λάγο. Να κατεβαίνουν από το κουτί και να ψάχνουν για ντορό. Έχει δεν έχει. Και αφού το βρουν να προσπαθούν να το ξεστρώσουν. Και κατόπιν βάσει μαθημάτων να μάθουν να χτυπούν γιατάκια. Τα σκυλιά κάνουν το κασόνι φρυγανιά μπρος στη μανία για το λαγό. Των δωρών και της αντίληψης απέναντι στο λαγό. Μυρωδιά, ίχνους, το μαριό, τρίχας. Τα σκυλιά είναι μανιασμένα. Έχουν κάψει εγκέφαλα απέναντι στο λαγό. Δεν τα βγάζουμε τα σκυλιά για βόλτα και να μάθουν το λαγό. Stop, see.
Στρεμοκόρε, ξάδερφε. Τι πάνω στεράκι θέλω να πάω μια φορά το κοβίθου μεράκι του κοβίθου μεράκι.